Προηγήθηκε. Όπως είπε ο κ. Περιζεριάκης, ο Δήμος Ορβέας, που πρώτη μήνα ήταν ο Περίδηματος, είναι ο δεύτερος Δήμος επιχειρησμό στην Δυτική Μακεδονία και ταυτόχρονα είναι και ο πρώτος, αλλά όχι πλέον ο μεγαλύτερος συναντιακός Δήμος της περιοχής της χώρας. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου είναι χαρούμενοι για την παρουσία σας εδώ. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος για την παρουσία σας εδώ. Και θα σας το πω όπως ακριβώς το σκέφτομαι, διότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, με το πολιτικό κλιμάκι που έρχεται στην περιοχή. Προηγήθηκε ο κύριος Κρακιάς. Διαβάζοντας το πρόγραμμά σας, επισκέπτεται σε όλους τους Δήμους, σχεδόν τους ενεργειακούς της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από το Δήμο Ορδέας. Και επειδή στο χωριό μου λένε ότι η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάμε να είναι σύμπτωση, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας καλέσω να σας αποκυρέψουμε εδώ με τον θεσμικό μου ρόλο και εξαιτίας της πρόσκλησης του κύριου Περιφερειάρχη. Και τιμώ την παρουσία σας και θα θυμίσω, προσκαλώντας σας και ένα Σαββατοκύριακο, να επισκεφτείτε τον Δήμο Ορδέας, γιατί στο πρόγραμμά σας απουσιάζει. Καλά, δεν μας κάνετε τη χάρη τώρα να μην σας καλέσουμε ένα Σαββατοκύριακο να θέλω να σας φιλοξενήσουμε όπως είπε, γιατί είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, παρά την απουσία από το πρόγραμμα της επίσκεψης σας στον Δήμο Ορδέα. Σε επόμενο λοιπόν την θεσμική μου ιδιότητα σήμερα, εγώ δεν μπορώ να μην διαμαρτυρηθώ και συγχωρέστε μου την όποια αγένεια εντός εισαγωγικών στα λεγόμενά μου. Τώρα, την Τετάρτη που μας πέρασε, είχα ένα προγραμματισμένο δημοτικό συμβούλιο και αυτά τα οποία θα σας πω αποτελούν και ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αλήθεια είναι πως οι ανακοινώσεις του κ. Πρωθυπουργού μίλια μακριά από τη χώρα προκάλεσαν μια τεράστια ανασφάλεια και μια τεράστια αναστάτωση στην περιοχή. Και αυτό νομίζω, επειδή είπατε να μεταφέρουμε τι συμβαίνει στην τοπική κοινωνία και εσείς και ο αξιότιμος κ. Περιφερειάρχης, νομίζω ότι πρέπει να σας το μεταφέρω. Η ανασφάλεια αυτή οφείλεται στα εξής πράγματα που θα σας πω. Όλη η Ευρώπη έχει αποφασίσει, τουλάχιστον έτσι έχει ανακοινωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγει από την διαδικασία των ανθρωπικών μονάδων το 2050. Εμείς επισπεύουμε τη διαδικασία και την κάνουμε 22 χρόνια νωρίτερα το 2028. Και πολύ καλά γιατί είναι επιλογή της κυβέρνησης να την αποδεχθούμε εντός εισαγωγικών. Ρωτώ όμως εγώ προεκλογικά, μίλησε κανένα για απολυμνητοποίηση στην περιοχή, κάποιος από τους αξιότιμους βουλευτές που είναι σήμερα εδώ, ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Δυτική Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε, και αυτή είναι και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ψυχραιμία στις πρώτες ανακοινώσεις θα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία το σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν και να κρίνουμε κανέναν πριν δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα προτείνεται. Σημειώστε όμως κάποιους παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την περιοχή. Παράδειγμα, σας είπαν και οι συνάδελφοί μου προηγούμενα, τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας, τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση που για την Πολεμαϊδα είναι σε ένα κομβικό σημείο, αν δεν υπήρχε η παράταση μέσω της ΚΙΑ της λειτουργίας των οδών της 3-4 του ΑΕΣ Καρδιάς ή του ΕΔΕΜΑΕ το χειμώνα θα πάρουμε χωρίς τηλεθέρμανση. Τι θα γίνει με το project της τηλεθέρμανσης για να συνδεθεί με την Πολεμαϊδα 5, για το οποίο ήδη η περιφέρεια της Μακεδονίας από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή έχει δαπανίσει 600.000 ευρώ και υπολείται η μελέτη σύνδεσης. Γιατί κάνουμε με την καταστάσεις οικισμών αφού δεν θα αξιοποιήσουμε το λιμνίτι που έχουν από κάτω, κύριε Υπουργέ.